Καλημέρα κύριε Λυκό. Καλημέρα σας, καλημέρα. Κοιτάξτε, έχετε φανταστεί μια κοινωνία, επειδή άκουσα την κουβέντα με τον κύριο Κουρέτα, στο εγγύς μέλλον και μιλάω μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ας πούμε, να έχουμε και να τρώμε κριτσίνια γρίλου, μπριζόλα συνθετικής καλλιέργειας, μπέργκερ από πρωτεΐνη ή από αέρα, θα σας μιλήσω γι' αυτό, σμούθι με φύκι, φρέσκια τάρτα με συντηρημένα φρούτα φτιαγμένη από 3D εκτυπωτή. Σας ανοίγει η όρεξη καθόλου με όλα αυτά? Και όμως εκεί θα πάμε. Και δεν είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Κάρτα από 3D εκτυπωτή. Κύριε Λύκο, με έχετε υπερκεράσει ήδη. Δηλαδή, τι να πω. Ναι, από 3D εκτυπωτή. Είναι αυτό που είχε πει ο κύριος Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ. Τι είχε πει το 1974? Ελέγξτε το πετρέλαιο και θα ελέγχετε τα ένθη. Ελέγξτε την τροφή και θα ελέγχετε τον κόσμο. Η τροφή είναι μονοπόλιο. Μπορεί να ζήσει κάποιος χωρίς τροφή. Όπως το νερό. Όπως η ενέργεια. Αν εγώ λοιπόν σου ελέγξω το υπέρτατο αγαθό, που είναι βασικό για να μπορέσεις να ζήσεις, σημαίνει ότι εγώ θα σε καταστήσω από πολίτη υπηκό. Μιλάμε για μεσαιωνικές καταστάσεις δηλαδή. Όπου εκεί στο μεσαίο, αν δείτε, κανείς δεν ασχολείται με την πολιτική. Δηλαδή με τα κοινά, να σας το πω και έτσι. Άρα εγώ, αν σου ελέγξω την τροφή, σου ελέγξω και την ενέργεια, σου ελέγξω την εργασία παράλληλα και εσύ λειτουργείς με επιδόματα. Είσαι, πώς να σου πω, σε καθιστώ πλέον ένα ρες, αντικείμενο δηλαδή, το οποίο μπορεί να είναι και ρες νούλιους ή ρες κομμούνης, ιδιόκτητο ή κοινό αντικείμενο. Εκεί λοιπόν πάει το όλο έργο. Απλά, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα πηγαίναν όλα καλά τα πράγματα. Αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία κάπως έχει φέρει τα πάνω κάτω. Επιταχύνει μεν εξελίξεις, αλλά έχει φέρει τα πάνω κάτω. Δηλαδή βαδίζουμε προς αχαρτογράφητα νερά. Αυτό είναι το θέμα. Άρα λέτε ότι πια ο πόλεμος σε μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα, πέρα από την εικόνα των δραμάτων, των τραγωδιών και τα λοιπά, είναι μια μεταβλητή επιταχυντή καταστάσεων. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε προς τα πού. Προς τα πού. Θα πάμε πάλι προς έθνη κράτη. Έκανε και ένα διάγγελμα ο Πούτιν, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, που μιλούσε ακριβώς γι' αυτό. Θα πάμε πάλι προς έθνη κράτη, τα οποία θα είναι αυτόνομα, ή θα πάμε προς το μοντέλο ουσιαστικά του χρήματος του χρήματος του αεριτζίδικου, χρήματος που δεν βασίζεται στην πραγματική παραγωγή, δηλαδή τι κατέχεις από τροφή, μέταλλα και ούτω καθεξής. Εκεί είναι το όλο στοίχημα. Τώρα η τροφή και αυτό, θα σας πω κάτι άλλο με την τροφή. Έχετε δει ότι τελευταία, ας πούμε, στην αρχή είχαμε τους vegetarian, μετά είχαμε τους vegan και ούτω καθεξής. Mm. Εγώ ξέρω vegan, ας πούμε, που τρώνε τυρί από πατάτα. Αν πάτε στο σούπερ μάρκετ θα δείτε ότι υπάρχει τυρί από πατάτα, που έχει περίπου την ίδια γεύση. Δεν μιλάω για κρέας από σόγια και φτέδες. Άμα σας άκουγε τώρα ο κύριος Κουρέτας που αποθεώνει την ελληνική φέτα, θα γινόταν μάχη. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτό είναι το όλο θέμα. Και το περνάνε κυρίως, όπως σας άκουσα και χθες, το περνάνε ως μόδα. Δηλαδή μέσα από influencers, θυμάστε που βάζανε, ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα επί lockdown και εμβολιασμών, προκειμένου να επεκτείνει τους εμβολιασμούς, να προάγει τους εμβολιασμούς, που είχε πει να βάλουμε influencers. Θα βάζαμε τώρα μια κυρία, καλή πηγοκυρία, ξέρω εγώ, με καμπύλες, οι οποίες ανεβάζει από την παραλία μαγιό. Ανεβάζει φωτογραφίες με μαγιό, με μπικίνι από την παραλία, προκειμένου να μας πείσει εμάς να κάνουμε τα εμβόλια και ότι είναι καλό για την υγεία μας. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και εδώ. Δηλαδή θα δούμε ότι θα σου λέει πόση ποσότητα πρωτεΐνης χρειάζεται την ημέρα προκειμένου να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια, τόσες. Ωραία, πάρτι σε αυτό το κουτάκι, ας πούμε. Και κάπως έτσι θα συνεχίζουμε να διάγουμε βίων ανθόρσπαρτων. Αλλά με έντομα, με φύκη. Μιας και το είπατε τώρα, κύριε Λυκό, εδώ υπάρχει από την καλή πηγό και εξαιρετική ηθοποιό, τη Νικόλ Κίτμαν, ολόκληρη προώθηση εντομοφαγίας. Και υπάρχουν και οδηγίες. Είναι μόδα στην Αμερική. Είναι μόδα στην Αμερική, γιατί θεωρείται ότι εσύ παίρνεις την μέγιστη καλύτερη πρωτεΐνη που μπορείς να πάρεις από έντομα. Κυρίως είναι από γρήλους ακρίβες και αλευροσκόλικες. Αλευροσκόλικες.
Ναι, και αλευροσκόλικες. Από γρήλους ανακαλύπτες και αλευροσκόλικες. Παρεμπιπτόντως, ο αλευροσκόλικας κατανάλωσε, η βρώση αλευροσκόλικα επιτράπηκε από την Ευρωπαϊκή, εκτετραπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοείται, έχει επιτράπει. Έχει επιτράπει προς βρώση. Χωρίς όμως να βάζουμε κανόνες. Δηλαδή, θα σου δηλαδή, πω. Μισό λεπτό, κύριε Λύκο. Εννοείται να τρώμε γρήλους, δηλαδή. Όχι, να τρώμε αλευροσκόλικες. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα δεν έχει επιτραπεί ακόμα η ακρίδα, κυρίως ακρίδες καταναλώνουν και οι γρήλοι. Αυτό είναι. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα βαριστομαχιάζω από γρήλο και άμα τον έχω καταπιεί και αμάσει, τον μπορεί να γρυλίζω εσωτερικά. Φάνε σε συσκευασία. Καταλαβαίνετε, παρασκευασμένο, ωραίο κουτάκι, προκειμένου εμείς να το καταναλώνουμε. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο όμως για να μπορέσουμε να, ναι, ναι, να εξάρουμε και λίγο, αν θέλετε, την κριτική σκέψη των ακροατών σας. Είναι τυχαίο ότι ο Bill Gates, και δεν συνωμοσιολογώ, αυτά δεν τα λέω εγώ, για να καταλάβετε, αυτά τα λέει το σημαντικό περιοδικό αμερικανικό, το Land Report. Εντάξει, το περιοδικό. Ο κύριος Gates έχει επιδοθεί τελευταία στο να αγοράζει συνεχώς σε διάφορα state των Ηνωμένων Πολιτειών μεγάλες εκτάσεις γης. Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει υπό την κατοχή του 1 εκατομμύριο στρέμματα. Γιατί στην Τουρκία δεν αγοράζει, νομίζετε? Ακριβώς. Ναι. Και αυτό που λέει είναι ότι έτσι του λένε οι επενδυτές να κάνει, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα κέρδη και τα χρήματά του. Όμως αυτό που υπάρχει από πίσω είναι κυρίως για την ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων τροφών και σπόρων από τη μια και από την άλλη βιοκαυσίμων. Βιοκαυσίμων? Βεβαίως, βιοκαυσίμων. Δηλαδή καύσιμα από βιομάζα. Μισό λεπτό. Βιοδίζελ, βιοαέριο. Πριν 15 χρόνια θυμάμαι είχαμε βρεθεί, το είχα πει εδώ στη συχνότητα, στην εξοχή τη Γαλλική, έξω από το Παρίσι, περίπου 30 χιλιόμετρα. Και βλέπαμε απέραντες εκτάσεις, τα ψή εκεί, και ρωτάμε τι καλλιεργείται εδώ. Λέει βιοκαύσιμο. Για βιοκαύσιμο. Φυτά για βιοκαύσιμο. Αυτό εννοείται. Είναι όπως με θυμηθείτε λίγο, είχε υποθεί αρχικά σε σχέση με την αναβάσωση της Βόρειας Εύβοιας, ναι, των 700.000, γιατί τόσο είναι, δεν είναι 500.000 στρεμάτων που κάηκανε. Σωστά. 200.000 πάνε υπερπατρίδος. Έχετε δίκιο. 700.000. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Τι είχαν πει? Ότι θα καλλιεργήσουν υβριδικά φυτά, υβριδικά δέντρα, τα οποία θα τα φέρουν από το εξωτερικό, προκειμένου να έχουν και οι γηγενείς εκεί πέρα, εγώ θα τους έλεγα οι φαγενείς έτσι όπως τους αντιμετωπίζουν, ένα εισόδημα. Πού τώρα, εκεί που κάνει η θράψη, το πευκόμελο, στη Βόρεια Εύβοια. Ακριβώς, είναι η παραγωγή βιοκαυσίμων. Υπάρχει πάρα πολύ, υπάρχουν εκτεταμένες εκτάσεις αυτή τη στιγμή, γιατί θεωρούν ότι αν πέσει η τιμή του βιοκαυσίμου, είναι λίγο ακριβό ακόμα τώρα, μπορεί ουσιαστικά να υποκαταστήσει τους υδρογονάθρακες στα αεροπλάνα και κυρίως στα φορτηγά. Άρα θα ξεπατώνουμε τα χωράφια και την τροφή των ζώων για βιοκαύσιμο. Μάλιστα, καλά πάμε. Εκεί είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα είναι, δηλαδή πού βασίζουν το όλο επιχείρημα. Ότι κύριε είμαστε 7,8 δις αυτή τη στιγμή. Η γη, ο πλανήτης είναι ένας. Δεν μπορεί να θρέψει όλο το πληθυσμό. Το 2050 θα είμαστε 9,8 δις. Άρα τι θα γίνει. Επιπλέον σου λέει ότι εκπέμπουν το 20% του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ναι, κυρίως τα βοηδή. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει από τις εντατικές καλλιέργειες, που και αυτό είναι ένα πρόβλημα, να πάμε ουσιαστικά στην παραγωγή συνθετικής τροφής, εργοστασίου δηλαδή. Άρα να ρίξουμε το πέρδεσθε της αγελάδας. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι. Και αυτό, διότι είναι μεθάνιο. Ενώ ο ενδεδειγμένος τροφός είναι οι εκτατικές καλλιέργειες. Δηλαδή, θυμάστε που κάποτε, ας πούμε, πώς λέγανε για τα κοτόπουλα, δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή τη μάρκα και να κάνω διαφήμιση, που ζούσαν κανονικά σε αγροκτήματα. Αυτός είναι ο σημαντικότερος τρόπος, διότι δεν μεταφέρεται βιομάζα, ανακυκλώνεται εκεί, ανακυκλώνονται τα θρεπτικά στοιχεία, δηλαδή άζωτο, φόσφορο κτλ. Και ουσιαστικά είναι ένα ισορροπημένο οικοσύστημα. Εδώ τώρα τι κάνουμε, αποψηλώνουμε τα οικοσυστήματα, μεταφέρουμε βιομάζα από τη μία άκρη της γης στην άλλη, κάθε φορά ουσιαστικά γίνεται και. Ουσιαστικά η παραγωγή, αν θέλετε, χρειάζεται ένα ντοπάρισμα, ένα μπουστάρισμα κάθε φορά, το οποίο το κάνουμε με λιπάσματα, και υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος. Ενώ δεν βλέπουμε ότι οι τροφές στη γη πραγματικά μπορούν να θρέψουν όλο τον πληθυσμό, μπορούν να το θρέψουν, αλλά δεν μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα τσιπούρα, κύριε Σακίνη. Υπάρχουν και σαρδέλες που είναι πάρα πολύ θρεπτική τροφή. Δεν μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα αστακό. Δηλαδή, ήδη στην Αμερική παράγουν συνθετικούς αστακούς. Πώς το είπατε, να τρώμε κάθε μέρα αστακό? Βεβαίως, στην Αμερική ο αστακός είναι πάρα πολύ φθηνός.
Γιατί είναι συνθετικός. Γιατί είναι συνθετικός. Σωστά. Άρα και όλα αυτά που βλέπουμε, για παράδειγμα, με επίκεντρο την Ολλανδία, αλλά έχουν πια εξαπλωθεί σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά σήμερα πληροφορούμε αγροτική κινητοποίηση και στον Παναμά, αγροτική κινητοποίηση και στην Κίνα. Δεν ξέρω αν θα θέλουν να δεσμεύσουν όλους τους μικρούς κλήρους, το καταλαβαίνετε. Ειδικά στην Ελλάδα, φανταστείτε που πάντα είχαμε αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό είχαμε και την πολιτική των συνεταιρισμών που απέτυχε για άλλους λόγους. Εντάξει, προκειμένου να έχουμε μεγάλους κλήρους. Θέλουν λοιπόν να δεσμεύσουν όλους αυτούς τους κλήρους, ουσιαστικά να σου δεσμεύσουν την τροφή, εσένα να σε κάνουν εργάτη, ηθαγενή, μάλλον υπήκο στον τόπο σου, προκειμένου να μπορέσουν να σου ελέγξουν όλες τις άλλες τις υπόλοιπες συνήθειες. Και κάτι άλλο, κύριε Σακή, το οποίο δεν το λένε, ότι μέχρι το τέλος του 50, θυμηθείτε το αυτό, θα το δούμε δηλαδή στην πορεία, θα είναι υποχρεωτική η κατανάλωση αυτής της συνθετικής τροφής. Γιατί δίθεν θα βοηθάμε τον πλανήτη. Και προσέξτε τι άλλο λένε, ότι δεν χρειαζόμαστε ενέργεια, δεν χρειαζόμαστε κατανάλωση νερού, δεν χρειαζόμαστε λιπάσματα, ώρα Ουκρανία και Ρωσία, και δεν χρειαζόμαστε και κοινωνικές ενώσεις, άλλες που χρειάζονται για την Παρασκευή. Δεν μας λένε όμως ότι αυτές οι τροφές είναι φουλ στο αλάτι και φουλ στις χρωστικές. Και δεν μας λένε ότι ποιοι θα είναι αυτοί οι κανόνες οι οποίοι θα μας διασφαλίζουν, ναι, την υγεία μας μέσα από την κατανάλωση αυτών των τροφών. Κανένα. Επιπλέον βγαίνει και ο ΠΟΗ, ο γνωστός μας ΠΟΗ, θυμάστε τι έβγαζε ο ΠΟΗ, που κάθε μέρα άλλαζε τα διαγγέλματά του και και αυτά που έλεγε σε σχέση με τα εμβόλια. Τη μία ήταν καλά, την άλλη όχι, την άλλη δεν υπάρχει ασθένεια, την άλλη δεν μεταδίδεται. Θα θυμάστε αυτά με τον ΠΟΗ. Βγαίνει ο ΠΟΗ λοιπόν και λέει το 60% των ασθενειών που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος προέρχεται από την κατανάλωση κρέατος. Άρα, πού οδηγεί? Καταναλώσει συνθετικό κρέας, το οποίο δεν έχει λίπος, δεν έχει χοληστερίνη. Γιατί ξέρετε, ο διαχωρισμός στο εργαστήριο ξεκίνησε το 2013, συγκεκριμένα από το Μάστριτ, τον καθηγητή Post, ο οποίος κατασκεύαζε τότε το πρώτο μπιφτέκι, να σου το πω και έτσι. Αυτός τι έκανε? Πήρε από την Αγελάδα μυϊκά κύτταρα, τα πολλαπλασίασε, έκανε διαχωρισμό από το λίπος και μετά τα πολλαπλασίασε και από ένα κύτταρο έβγαλε ένα τρισεκατομμύριο κύτταρα. Γιατί υπάρχουν, είναι αδύνατο να υπάρχουν πρακτικά αυτή τη μακροχρόνιες μελέτες. Γιατί όπως σωστά είπατε εσείς, θα σερβιριστεί ως υγιεινό, αν και ξέρετε καλύτερα από μένα ότι ο γιατρός λέει την κακή και την καλή χοληστερίνη. Αυτό το ξεχνάμε. Ακριβώς. Όπως υπάρχει και η ΣΥΣ και η τρανσζάχαρη. Μάλιστα. Άκουσα ότι είπε κάτι ο κύριος Κουρέτας για το μέλι, αλλά δεν μας λένε πώς θα παράγεται αυτό το συνθετικό μέλι. Και τέλος πάντων. Ακούστε. Το κλειδί εδώ είναι ότι θα περάσει στον κόσμο ως εξής. Από τη στιγμή που δεν επιβαρύνει την υγεία μας και ικανοποιεί τις καθημερινές μας ανάγκες, θεμητό είναι. Και πεινάει και κόσμο. Καταλάβατε. Το θέμα είναι μακροχρόνιες μελέτες για το τι επίδραση υπάρχουν στην υγεία από όλα αυτά τα τεχνητά. Υπάρχουν ή και πώς θα υπάρξουν, κύριε Σακίνη, τη στιγμή που δεν έχεις ζήσει μέχρι τότε? Είναι το ίδιο που λέγανε για τα εμβόλια. Ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μου λέτε, κύριε Λυκό. Άρα τώρα που έχουμε την κινητοποίηση των αγροτών στην Ολλανδία και την ίδια στιγμή αυτό που κάει και είναι το εργοστάσιο που παρήγαγε συνθετικό κρέας. Που ιδιοκτησίας Gates, από ό,τι πληροφορούμε. Είναι τυχαίο? Βεβαίως. Όχι, βέβαια. Βλέπετε δηλαδή ότι ο κόσμος, ας το πω, η μικρομεσαία επαγγελματία, θα το βάλουμε έτσι συνολικά, αντιδρά. Εδώ, για να καταλάβετε, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρεοπολών, αντέδρασε, γιατί υπάρχει μία εταιρεία αυτή τη στιγμή, μία startup εταιρεία, η οποία παράγει συνθετικό κρέας μεταξύ άλλων. Ονομάζεται γύρος, να σου το πω πώς λέγεται συγκεκριμένα, στην Ελλάδα τώρα όλα αυτά, στην Ελλάδα. Ονομάζεται γύρος, κάπως έτσι, γύρος, ναι, αλλά τάκη, γιατί το είχα σημειώσει ειδικά για σας, ειδικά... Μέγας Γύρος, ο οποίος έχει 80 κωδικούς, έχει 80 κωδικούς προϊόντων και τελευταία έχει βάλει προϊόντα χωρίς κρέα. Έρχονται λοιπόν τώρα οι Έλληνες κρεοπόλες, η Ομοσπονδία, και λέει: παρακαλούμε να αναγράφετε στην ετικέτα ότι να μην γράφετε ότι είναι ζωικής προέλευσης.
Γιατί εδώ τι κάνουν, γράφουν ότι είναι ζωικής προέλευσης. Ζωικής προέλευσης βεβαίως, γιατί είναι από βλαστοκύτταρα για Ελλάδας. Αλλά δεν είναι το ίδιο με ένα κομμάτι κρέατος που παίρνουμε από ένα σφαγείο. Ωραία πάμε. Βλαστοκύτταρα. Το καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, δηλαδή ο καταναλωτής, όταν δεν θα γράφεται στην ετικέτα, δεν θα ξέρει τι να καταναλώνει. Και τη στιγμή που ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν υπάρχουν όρια. Αυτό θέλουν κιόλας. Θα συνεχίσουμε, θέλω να πάμε σε διάλειμμα ως εξής. Λέει ο φίλος ο Νίκος. Η ΦΑΚΑ λέει, κύριε Λύκο μου, βρίσκεται στην υποβόσκουσα αλλαγή των ίδιων των κοινωνικών σχέσεων δομών και ειδικότερα της ανθρώπινης φύσης και υπόστασης. Αν καταλήξουμε να τρεφόμαστε με εργαστηριακή τροφή, σε τι θα διαφέρουμε από τα lab rats, κατ' επέκταση μήπως καταραίουν πλέον και ηθικοί φραγμοί ως προς την ανθρώπινη φύση, το σεβασμό στη ζωή και τέλος μήπως έτσι ενωθερούμε σιγά σιγά την έννοια του ανθρώπου γενικότερα, ανωθρόσκο. Είπαμε, μιλάμε για την. Αυτή είναι η ιστορία της μεταδημοκρατίας, του μεταανθρώπου, που όλα αυτά γίνονται υπό το πρίσμα της κλιματικής, του κλιματικού τρόπου ζωής. Κλιματικός τρόπος ζωής για την ενέργεια, κλιματικός τρόπος ζωής για το πώς θα ζούμε, διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις, κλιματικός τρόπος ζωής για την εργασία, κλιματικός τρόπος ζωής για την τροφή, κλιματικός τρόπος ζωής στα πάντα. Όπου στο τέλος της ημέρας θα έχουμε απολέσει την ίδια την ανθρώπινη μας υπόσταση. Αυτό είναι το θέμα. Και θα έχουμε περάσει σε μια μεταδημοκρατία. Δηλαδή, ανάλογα με τα likes που θα υπάρχουν, που θα έχει κάποιος, αυτός μπορεί να εκλέγεται χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, προσέξτε το, ή μπορεί να διαφημίζει κάποια προϊόντα τα οποία πάντα θα είναι για το καλό σου. Media παντού, εφόσον θα είσαι κλεισμένος στο σπίτι, εσύ τι θα κάνεις, θα βλέπεις τηλεόραση. Δεν θα περπατάς πολύ, δεν θα τρέξεις πολύ, γιατί τι γίνεται. Ο μέσος άνθρωπος, όταν καταναλώνει 2.500 θερμίδες την ημέρα, ουσιαστικά εκπέμπει 10 τόνους το χρόνο διοξείδιο του άνθρακα. Άρα, εμείς τι γίνεται, πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη. Και για να σώσουμε τον πλανήτη θα πρέπει εμείς να μην ζούμε κανονικά. Θα πρέπει να καταργήσουμε τα ζωντανά, γιατί και αυτά, αυτά εκπέμπουν μαζί με τον άνθρωπο γύρω στα 60 δις κυβικά μέτρα διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε θα πρέπει και αυτά να τα μειώσουμε. Άρα θα πρέπει να πάμε σε αυτό που λέμε στη δυτική ζωή. Όμως μέσα από αυτό, αυτό που θέλω να πω, ότι στο τέλος της ημέρας θα καταστρέψουμε ολόκληρα οικοσυστήματα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή αυτή η επανενίσχυση με θρεπτικά συστατικά στον τόπο που βιώνουμε και ανάλογα με τις στον τόπο που βιώνουμε και ανάλογα και με τις την κατανάλωση που έχουμε αυτών των οικοσυστημάτων, δεν θα υπάρχει αυτή η ισορροπία. Θα απολέσουμε θρεπτικά συστατικά, η γη δεν θα είναι καλλιεργήσιμη. Ουσιαστικά θα έχουμε αποψήλωση με την αποψήλωση δασών, μεγάλες πλημμύρες, θα αποποιηθεί ουσιαστικά η επιφάνεια του εδάφους και θα πάμε προς μια ερημοποίηση. Αυτή λοιπόν η ερημοποίηση θα μας καταστήσει ουσιαστικά ρες, δηλαδή αντικείμενα, τα οποία θα ζούνε σε ένα τεχνητό κόσμο. Καμία σχέση δηλαδή με τον κόσμο που είχαμε παλιά κτλ. Είπε και μια ωραία λέξη ο κύριος Κουρέτας, σύντροφος. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε, τα πιο σημαντικά γεγονότα ουσιαστικά σε εμάς εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε όλους τους λαούς γίνονται γύρω από ένα τραπέζι. Ξέρετε, όπου τρώνε όλοι μαζί. Θα πάω σε διακοπή, θα επιστρέψουμε. Κύριε Λύκο, έχετε ανοίξει ένα ευρύ πεδίο και εδώ μου λέει ο φίλος, ο συνονόματός σας, ο Βασίλης. Κύριε Λύκο, ξέρετε, λέει, αυτή την αρμονία με τη φύση, το ζωικό βασίλειο, το φυτικό, την ανατρέψαμε στο όνομα του κέρδους. Και αυτοί που την ανέτρεψαν εμφανίζονται τώρα να μας ξανακουνάν το δάκτυλο, να μας κάνουν υγειονομικά, μέσα εισαγωγικά το έχει βάλει, αποστηρωμένους μέχρι και συντροφή, αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα, για να κάνουν εμάς προβληματικούς μέχρι εξαφανίσεως. Καταλάβατε, λέει. Μα αυτοί, εγώ θα απαντήσω με το εξής. Αυτές οι βιομηχανίες, αυτές οι μεγάλες εταιρείες, αυτές οι big companies που μέχρι πριν από 20 χρόνια ουσιαστικά καταγίνονταν με την εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων, δεν είναι τώρα αυτές που μας πουλάνε ΑΠΕ και κλιματική αλλαγή προκειμένου να σωθεί ο πλανήτης? Οι ίδιες εταιρείες είναι. Απλά μπήκανε σε ένα άλλο χρηματιστηριακό προϊόν. Αυτό είναι το όλο θέμα. Πάω σε διάλειμμα. Θα επιστρέψω με περισσότερο, κύριο Λύκο, σε λίγο. Πάμε. 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται. 11:40, εδώ είμαστε. Πάμε στο τέλος, μέχρι το τέλος με τον κύριο Βασίλη Λύκο. Κύριε Λύκο, έχετε εδώ ένα μήνυμα από τον κύριο Μπασιά, πρώην επικεφαλής ΔΕΗ. Λέει, την καλημέρα μου στον εξαιρετικό κύριο Λύκο. Ελπίζω να τον συναντήσω τέλη Ιουλίου στην Κρήτη.
αλλά τσικουδιές μόνο στα Χανιά, υπόλοιποι διαβατήριο. Αστείευεται και με τους Τούρκους ο κύριος Μπασιάς. Έτσι, οι οποίοι είναι φίλος καλός ο κύριος Μπασιάς. Ναι. Εδώ άλλος φίλος λέει: καλημέρα κύριε Λύκο. Εδώ λέει στην Ελλάδα, πέρα από τα τρόφιμα που σωστά τα λέτε εσείς, φτάσαμε τώρα σε νέες τροπολογίες για καλλιέργεια ανεμογεννητριών μέσα σε περιοχές Natura. Τι συζητάμε τώρα? Τώρα πέρασε προχθές αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τώρα πέρασε προχθές. Δηλαδή σε συνέχεια του περιβαλλοντοκτόνου νόμου του κυρίου Χατζηδάκη το 20, εδώ τώρα τι πάνε να κάνουν? Πηγαίνουν μέσα στη ζώνη πυρήνα, το καταλαβαίνετε. Μέσα στη ζώνη πυρήνα των περιοχών Natura 2000, όπου θα επιτρέπεται στα πλαίσια, προσέξτε, της επιτάχυνσης των περιβαλλοντικών αδειών και των περιβαλλοντικών ελέγχων, ουσιαστικά καταργούν τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και τους περιβαλλοντικούς ελέγχους των προστατευόμενων περιοχών. Δηλαδή, θα μπορούμε μέσα στις ζώνες απολύτου προστασίας να επιτρέπονται επιβαρυντικές για το περιβάλλον δραστηριότητες, όπως εγκαταστάσεις σύνδρευσης, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, οδή κίνησης οχημάτων, γιατί πώς θα πάνε οι ανεμογεννήτριες εκεί πέρα, η ελεύθερη βόσκηση, ερασιτεχνική αλεία, ενώ στις ζώνες προστασίας διατήρηση της φύσης και διατήρηση οικοτόπων θα επιτρέπονται εξορυκτικές δραστηριότητες, καθώς και εκμετάλλευση δρογόνα αθράκων. Αυτές θα είναι οι θερμικές μονάδες βάσης, όπως καταλαβαίνετε, προκειμένου να στηριχτούν οι ανεμογεννήτριες. Και γιατί μιλάμε κυρίως για ζώνες πυρήνας Natura 2000, μα κυρίως γιατί ως επιτοπλίστων ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι υγρότοποι. Άρα εκμετάλλευση του νερού στα πλαίσια της αντίστροφης αντιλησιοαποταμίευσης, όπως σας είχα εξηγήσει σε μια άλλη εκπομπή, προκειμένου να μπορούμε να αποθηκεύουμε ενέργεια για λίγες περισσότερες μέρες. Λέει εδώ ο Γρηγόρης, και για το νερό λέει κύριε Λύκο, έρχεται απόλυτος έλεγχος παγκόσμια. Δεν μας δίδαξε τίποτα η ιστορία της Βολιβίας. Απολύτως τίποτα. Αλλά σας είπα και πάλι, όταν μιλάμε για μονοπόλια, δηλαδή πλέον τι γίνεται? Όταν τα χρηματιστήρια δεν οροδιούν προουδενώς, δηλαδή δεν σκέφτονται ότι προκειμένου να βγάλουν χρήματα μπορούν να ουσιαστικά να καταστρέψουν ολόκληρους λαούς, ολόκληρες χώρες, θα σταματήσουν στο νερό ή θα σταματήσουν στην τροφή ή θα σταματήσουν στην ενέργεια. Αυτό είναι ο απόλυτος έλεγχος και αυτό είναι το απόλυτο κέρδος. Διότι είναι κάτι το... μιλάμε για δημόσια αγαθά. Τα δημόσια αγαθά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μονοπόλια. Μπορείτε εσείς να ζήσετε χωρίς τροφή. Θα κάνετε τα πάντα προκειμένου να τραφείτε. Και αν μείνετε 4-5 μέρες νηστικός, για παράδειγμα, δεν υπάρχει δηλαδή κρέας στο σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχουν σιτηρά, δεν υπάρχει, τι να σας πω, δεν υπάρχουν ψάρια, θα αναγκαστείτε ουσιαστικά να καταναλώσετε, εφόσον είναι και της μόδας, εντόμο. Θα πάτε στην εντομοφαγία. Εκεί είναι το όλο θέμα. Δηλαδή δεν σου δίνει τη δυνατότητα. Κάποτε, ξέρετε, μιλάγαμε για καπιταλισμό. Δηλαδή λέγανε ότι γκρεμίστηκε το τείχος, ας πούμε, γιατί οι Ανατολικοί δεν θέλανε να φάνε μπανάνα και δεν είχανε. Θέλανε το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Και τώρα καταλήγουμε στο ίδιο. Μέσα από άκρως καπιταλιστικά συστήματα και ουσιαστικά το νεοφιλελευθερισμό. Αυτό είναι το μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού. Η Μαρία λέει, κύριε Λύκο, δηλαδή εννοείται ότι οι vegetarian vegan είναι ένα σύστημα lifestyle για να περάσουν αυτά υποδορίως? Όχι, δεν λέω αυτό. Είναι ελεύθερη επιλογή, αλλά μέσα από αυτό, μέσα από την προώθηση αυτού του μοντέλου, καταλαβαίνετε τι μπορεί να υπάρχει από πίσω. Δηλαδή, εσύ να καταναλώνεις τυρί από πατάτα, να καταναλώνεις οτιδήποτε άλλο, υποκατάστατα δηλαδή, γιατί εγώ θα μπορούσα να δεχτώ ότι, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι τρέφονται μόνο με χόρτα, μόνο με φυτικά είδη, μόνο με φρούτα. Αυτό το καταλαβαίνω. Όταν όμως μπαίνεις στη διαδικασία εσύ να αγοράσεις ένα καταναλωτικό προϊόν το οποίο σου μιμείται το τυρί, σου μιμείται το κρέας, σου μιμείται ας πούμε η σόγια, εδώ πάμε σε άλλο επίπεδο πια. Καταλαβαίνετε. Είσαι καταναλωτής πια. Δεν είσαι από επιλογή vegetarian ή vegan. Είσαι ένας καταναλωτής ο οποίος καταναλώνει συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία τα κατασκευάζουν κάποιες μεγάλες πολυεθνικές. Έχουν δημιουργήσει όλο το παραμυθάκι γύρω από αυτό, προκειμένου να μπορέσουν να προωθήσουν και να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Και εσύ απλά τι κάνεις? Καταναλώνεις πιστεύοντας ότι έτσι διαφοροποιείσαι, έχεις μια, αν θέλετε, περιβαλλοντική προσωπικότητα, όπου ουσιαστικά δουλεύεις για τον πλανήτη, για να σωθεί ο πλανήτης, ενώ ουσιαστικά λειτουργείς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ σέβομαι, για παράδειγμα, έχω συναντήσει γέροντα πάνω στην Κρήτη,
συγκεκριμένα στα Ανόγια, ο οποίος όλη μέρα περπατούσε και ενώ ήταν εκτινοτρόφος, μία φορά έτρωγε κρέας την εβδομάδα. Μία φορά την εβδομάδα, αλλά έτρωγε προϊόντα από τον τόπο του. Αυτό είναι άλλο πράγμα που λέτε και συμφωνώ. Το έχει πει και ο Κουρέτας για τον, το σωστό τρόπο του τρέφεστε και είχε και μία σοφία η λεγόμενη διαλυματική νηστεία. Την είπε έτσι για να μην συναντήσει αντιδράσεις, την ονόμασε έτσι. Όταν λέει νηστεία εννοεί ένα σύστημα το οποίο και όρους κοινωνικοποίησης έχει, αλλά και όρους σωστής διατροφής, σωστής με πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν είμαι εγώ δάσκαλος. Όμως, εδώ, για παράδειγμα, λέει ο Γεράσιμος, κύριε Λύκο, κάπως έτσι λέει, χάθηκε από την ανθρωπότητα και η μάχη των σπόρων. Τι συζητάμε τώρα, λέει. Μα ακριβώς. Γιατί ο σπόρος ο συγκεκριμένος προκειμένου είναι όπως... είναι όπως τα υβρίδια των τριανταφυλιών. Δεν μπορείς να τις αναπαράγεις εσύ. Παίρνεις μόνο ένα συγκεκριμένο υβρίδιο και αν θες να πάρεις, αν θέλεις, το κανονικό φυτό, έχει τριπλάσια, τετραπλάσια τιμή. Μιλάμε για επώνυμες τώρα τριανταφυλιές. Το ίδιο θα γίνει και με τους σπόρους, με την ντομάτα για παράδειγμα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα δούμε ότι θα απαγορεύεται εσύ να φυλάσεις σπόρους προκειμένου να καλλιεργήσεις την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να τους αγοράζεις προκειμένου να είναι πιστοποιημένοι. Αυτοί συνήθως θα έχουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις προκειμένου εσύ να παίρνεις τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Άρα θα είναι πλήρως ελεγχόμενος όλος ο κύκλος της παραγωγής σου. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Πάμε λίγο στο πεδίο της ενέργειας. Μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, διόλου τυχαία, το τελευταίο διάστημα η περίφημη Γκρέτα που πολλοί στέλναν στις συγκεντρώσεις της τα παιδιά τους εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Πότε? Όταν ενσωματώθηκε πλήρως και η πυρηνική ενέργεια στο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Υπόψη, λέει κύριε Λύκο, εγώ δεν είμαι ενάντιος στην πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού, για παράδειγμα, και θέρμανσης, ιδίως με τις νέες τεχνολογίες. Παρ' όλα αυτά, λέει, το σημειώνω. Κοιτάξτε, νομίζω το είχα τονίσει και σε παλιότερη εκπομπή σας. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οικολογούντες, να σου το πω και έτσι, οι περιβαλλοντιστές. Όλοι αυτοί οι οικολογούντες ή οι περιβαλλοντιστές, αλήθεια, πού βρίσκονται τώρα σε σχέση με τον πόλεμο? Εντάξει, πέρα από το να λένε ότι ο κακός ο Πούτιν φταίει για όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα κτλ. Που όντως έχει κάνει εισβολή ο Πούτιν, για να μην χάσουμε και το μέτρο, εντάξει. Για να μην χάσουμε και το μέτρο. Mm-hmm. Αλλά πού είναι όλοι αυτοί? Πού είναι όλοι αυτοί, δηλαδή όλοι αυτοί από τα τάγματα του Αζόφ, οι στρατιώτες του Πούτιν, άραγε όλοι αυτοί είναι εμβολιασμένοι? Άραγε εκεί πέρα τι γίνεται σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από όλες αυτές τις βόμβες κτλ. Που πέφτουνε? Είδατε να γίνει κάτι? Όχι. Απολύτως. Απέναντίας εμείς τι κάνουμε? Στέλνουμε όπλα ως Ελλάδα. Και αν δείτε γύρω στα 260 εκατομμύρια, γύρω στα 260 εκατομμύρια ευρώ. Παραπάνω από Γαλλία, παραπάνω από Ιταλία. Εμείς, η μικρή Ελλαδίτσα, στέλνουμε όπλα. Αυτά τα όπλα προφανώς θα χρησιμοποιηθούν. Τι γίνεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα? Ρωτάω εγώ. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης είχε καταργήσει, πήγαμε σε πρόωρη κατάργηση των λιγνητών, αν θυμάστε, προκειμένου να συμβάλλουμε στην άμβληση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής. Τώρα τι κάνουμε? Κοιτάξτε, εδώ πέρα δουλευόμαστε. Ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, και δεν έχω τίποτα με τον πρωθυπουργό μας, αλλά όταν παίρνεις για 2,5 ώρες δρόμο το πρωθυπουργικό αεροσκάφος για να πας στην Καλαμάτα και δεν πας οδικός, με συγκεκριμένα χιλιόμετρα, τι μιλάμε τώρα λοιπόν για αέρια του θερμοκηπίου και εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα? Δηλαδή πρέπει να δουλευόμαστε. Ή αυτό που έγινε στον Ταβός τις προάλλες, που όλοι σκάσανε, δηλαδή πήγαν εκεί πέρα με τα προσωπικά τους αεροσκάφη, να συζητήσουν για το μέλλον του πλανήτη και για την κλιματική αλλαγή. Μα δεν γίνονται έτσι αυτά. Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, αν δεν πάμε προς μια κυκλική οικονομία όπου να έχουμε επαναχρησιμοποίηση προϊόντων κοντά στην πηγή όπου παράγονται, δεν πρόκειται να σώσουμε τίποτα. Απλά καθιστούμε την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή ή οτιδήποτε άλλο έχει μπροστά το συνθετικό, τον επιθετικό προσδιορισμό κλιματική, το καθιστούμε ένα χρηματιστηριακό προϊόν προκειμένου να το βάλουμε μέσα στις αγορές, να χρησιμοποιήσουν, να δημιουργήσουμε παράγωγα, ομόλογα και ούτω καθεξής και να το κάνουμε μια business στα πλαίσια αυτής της στρεβλής οικονομίας η οποία μας έχει φτάσει μέχρι εδώ και την οποία έχουμε αναπτύξει. Μάλιστα, αλλά την πληρώνει η λαή με φτώχεια, πείνα, ακρίβεια, κρύο το χειμώνα, ακόμη και η Γερμανία. Εδώ βγήκανε μελέτες του Υπουργείου Ενέργειας της Γερμανίας ότι
η ηλεκτροκίνηση να είχε κυριαρχήσει, δεν έχουμε μπαταρίες και δεν έχουμε υλικά για μπαταρίες. Μα που είχε πρέπει να... Ο CEO της στο Γιώτα και είχε πει, παιδιά, αν όλοι φτάσουμε τον αριθμό στο γύρω στα 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα μέχρι το 2050, ναι, νομίζω, εντάξει, στα πλαίσια του μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, του μηδενικού αποτυπώματος, δεν θα ουσιαστικά οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα θα είναι πολύ περισσότερες. Ξέρετε, κύριε Σακίνη, ποιο είναι το λάθος, όχι το λάθος, αυτό που αποκρύπτουν οι περισσότεροι. Ότι για να μπορέσεις να δεις πόσο το κάθε προϊόν που παράγεις, ας πούμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ηλεκτρική μπαταρία, για να μπορέσεις να δεις το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο έχει στην ατμόσφαιρα, πρέπει να το πάρεις από την εξόρυξη, να δεις τι γίνεται με τη μεταλλουργία του, την κατασκευή του, τη λειτουργία του operation και μετά την ανακύκλωση και το θάψιμο. Αυτός είναι ο κύκλος ζωής του. Και εκεί πρέπει να μετρήσουμε συνολικά το διοξίδιο του άνθρακα. Εμείς τι κάνουμε, πάμε μόνο στο operation κομμάτι, στη λειτουργία. Δεν μας νοιάζει ο άλλος κόσμος. Δεν μας νοιάζει ο άλλος κόσμος, κύριε Λυκό. Τι έγινε τώρα δηλαδή τα ορυχεία στην Αφρική? Σιγά. Μα δεν είναι μόνο η εκμετάλλευση τη παιδική εργασία. Ναι, όχι, προφανώς. Καταλάβατε που το πάω. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω αυτό που μου στέλνουν πάρα πολλοί ακροατές. Άρα, κατά τη γνώμη του κυρίου Λύκου, πού οδηγούμαστε τελικώς? Οδηγούμαστε σε κοινωνικές εκρήξεις, οι οποίες θα επαναπροσδιορίσουν τον κόσμο. Εκεί οδηγούμαστε. Έχουμε φτάσει σε αυτό που λέμε ένα τέλος εποχής και πρέπει να γεννηθεί, έστω και δύσκολα και με μεγάλο πόνο, για να μην συνεχίσουμε να ζούμε με αυτό το τέρας, πρέπει να γεννηθεί το καινούριο. Και αυτή τη στιγμή οι κοινωνίες κυλοπονούν. Αλλά εκεί πρέπει να οδηγηθούμε. Και πρέπει να οδηγηθούμε έχοντας κάτι πολύ βαθιά στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, στην καθημερινότητά μας. Ότι η λύση για όλα αυτά είναι η εμβάθυνση και η περιφρούρηση της δημοκρατίας μας. Δεν μπορούν να πορευτούν κοινωνίες χωρίς δημοκρατία. Και κοινωνίες με δημοκρατία σημαίνει ελεύθερη βούληση. Στο τι τρώω, τι ακούω, τι βλέπω, τι ψηφίζω, οτιδήποτε. Δημοκρατία, περισσότερη δημοκρατία. Γκώσαμε πια, να σου πω και έτσι, από επικοινωνιακούς φωστήρες που με φτηνά τρικάκια προσπαθούν να κάνουν το κρέας ψάρι, εν προκειμένου. Καλά. Η ανθρωπότητα δεν έχει ανάγκη από φωτισμένους πατερούλιδες, κύριε Σακίνη. Το κρέας έντομο, όχι ψάρι πια. Αφήστε και το ψάρι απαγορευμένο θα είναι σε λίγο. Όχι, γιατί ακούω αναλύσεις για τους επικισμούς ψαριών στη Μεσόγειο άγνωστον μέχρι πρόσφατα. Ναι, αφού έχουν ανοίξει όλες τις διόρυγες. Α, μπράβο. Γιατί αλλαγή. Το έχουμε και αυτό φορτώσει στην κλιματική αλλαγή. Το δεν υπάρχει... είναι θέμα. Έχουν ανοίξει όλες τις διόρυγες και αναγκαστικά οι λαγοκέφαλοι θα έρθουν προς τα πάνω. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Και πάντα είχαμε κλιματικές διακυμάνσεις. Για να συνεχίσω όμως ότι προκειμένου να περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία μας, έχουμε ανάγκη από κινητοποίηση της κοινωνίας, τη συμμετοχή στα κοινά. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ανθρώπους που λένε: εγώ δεν πήγα να ψηφίσω. Απέχω. Τι πάει να πει απέχεις? Κάποιος άλλος αποφασίζει πριν από σένα για σένα. Πήγαινε και ψήφισε ό,τι θέλεις. Πρέπει να συνεχίσω αυτόν τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Μέσα από τις υπέρτατες αξίες αυτές, τις ανθρώπινες αξίες. Πρέπει να είναι, πώς να σου πω, πυρηνικές μας αξίες. Και φυσικά για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας μας. Γιατί, κύριε Σακίνη, η Ελλάδα είναι ένα πολύ ακριβό οικόπεδο. Υπολογίζεται γύρω στα 13. Και αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι στο εγγύς μέλλον θα πάμε σε λατινοαμερικανοποίηση της Ελλάδας. Δηλαδή δεν θα έχουν πρόσβαση οι Έλληνες στον Αιγιαλό, δεν θα είναι δική μας η αιγιαλίτιδα ζώνη. Είδατε ότι ο Καλυμάνης πουλήθηκε σε Τούρκους. Και δεν έχω τίποτα με τους Τούρκους, εφόσον μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά. Αλλά το θέμα είναι ότι πάμε προς αυτή την κατάσταση. Θυμάμαι σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αν και αυτό θέλω να σου το πω, ότι υπήρχε ένα βιβλίο του κύριου Μπάτση. Μου είχε κάνει ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος αυτή την ερώτηση που μιλούσε για τις δυνατότητες της βιομηχανιοποίησης που είχε η Ελλάδα. Δεν τα θυμάστε καλά. Στη δικιά μας εκπομπή τα είπαμε. Το λέω γιατί για μας είναι από τα πιο κλασικά παραδείγματα στη χώρα αυτό το βιβλίο. Ο οποίος δολοφονήθηκε και παρεπιπτόντως φάγανε και τον Μπελογιάννη μετά. Ναι. Και το βιβλίο ήταν απαγορευμένο, αλλά το διάβαζαν φωτισμένοι δάσκαλοι στα πανεπιστήμια. Το βιβλίο ήταν απαγορευμένο. Τι έλεγε εκεί μέσα? Αυτά ακριβώς έλεγε. Ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ πλούσια χώρα. Αλλά δυστυχώς εδώ κάποιοι οι οποίοι θέλουν να το παίξουν προστάτες και φωστήρες,
μέσα από μια λουδοδίκαια βέβαια αντίληψη και λογική ως προς το λαό, τους πολίτες που τους θεωρούν υπηκόους. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι θεωρούν την Ελλάδα όχι ως χώρα, δεν την αντιλαμβάνονται ως χώρα, την αντιλαμβάνονται ως χώρο προσπόληση για μεγιστοποίηση κερδών. Αυτό είναι το όλο θέμα. Μιλάνε για τα πυρηνικά, ενώ εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια από τη Βουλγαρία από πυρηνικό εργοστάσιο. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεστε τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Κλείνουμε τους λιγνίτες, αλλά παίρνουμε λιγνίτες από τη Ρουμανία και από τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Πρέπει επιτέλους κάποιοι να απαντήσουν. Τι θέλουμε. Και το κακό είναι ότι ο κόσμος μέσα από αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών, μέσα από όλο αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών και μέσα φυσικά από τα μίντια, αυτά τα μίντια με τις συγκεκριμένες επιχορηγήσεις, τον πείθουν ώστε να κάθεται στον καναπέ, να μην λειτουργεί και να περιμένει τι θα του πούνε στο δελτίο των 8 ή των 7,5 προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει. Και του έχουν αφήσει μόνο μία διέξοδο. Ότι μπορεί να γίνουν εκλογές. Μπορεί να μην γίνουν εκλογές. Μπορεί να τις αναβάλουμε τις εκλογές. Μπορεί να πάμε σε κυβέρνηση τρικομματική, οικουμενική κυβέρνηση για να σωθεί ο τόπος. Και του έχουν αφήσει μόνο αυτό το δικαίωμα, το καταλαβαίνετε. Μόνο αυτό, να ψηφίζει, αν πάει να ψηφίσει. Και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει συμμετοχικότητα δηλαδή πια στην κοινωνία μας. Και όλο αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στην παραγωγή, στην κατανάλωση, στην εργασία. Καταργούνται εργασιακά δικαιώματα και δεν μιλάει κανείς, κύριε Σακίνη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εδώ μου λέει ένας φίλος, ο Νικόλας, ο σωστός όρος είναι μπανανοποίηση της χώρας. Άλλος φίλος λέει μπράβο στον κύριο Λύκο που μίλησε για το πόσο άνθρωπος γίνεται πράγμα. Ρες, να θυμίσω λέει ότι ο Μάνος Οδανέζης μιλούσε γι' αυτό. Σωστό. Και άλλος φίλος εδώ λέει: νορβηγική εταιρεία, κύριε Λύκο, προσπαθεί να μειώσει το αποτύπωμα που αφήνει η κατασκευή ανεμογεννητριών, χρησιμοποιώντας ξύλο, θαυμαστικό έχει βάλει ο άνθρωπος, για το κέλι φως τους. Αντί να φωτίσουν δέντρα που θα απορροφήσουν το διοξίδιο του άνθρακα, τα κόβουν για να φτιάξουν ανεμογεννήτριες. Εκεί φτάσαμε, λέει. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί. Γιατί σύμφωνα με πάρα πολλές μελέτες, όταν υπάρχουν σε απόσταση γύρω στα 30-40 μέτρα γύρω από τις ανεμογεννήτριες ψηλά δέντρα πάνω από 10-15 μέτρα, δημιουργούν ένα στροβιλισμό με αποτέλεσμα να μην έχεις τη μέγιστη παραγωγή ενέργειας. Μάλιστα. Αυτό είναι το όλο θέμα. Μάλιστα. Χώρια από τους δρόμους που ανοίγουμε. Πρόσφατα δηλαδή, ενώ είχε περάσει αρχικώς ότι πρέπει να έχουν πλάτος 5 μέτρα οι δρόμοι προκειμένου να περνάνε όλες αυτές οι μεγαδομές που χρειάζονται οι ανεμογεννήτρες για να εγκατασταθούν στα βουνά μας, τελικά βρήκαμε ότι ήταν 10 και 15 μέτρα. Και αυτά περνάνε μέσα από δάση. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, πυροβολούμε και εδώ τα πόδια μας. Πυροβολούμε τα πόδια μας. Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή ως στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά κανένας δεν μιλάει για τους ίδιους κανόνες, τους ίδιους στόχους που έχουν τεθεί, προκειμένου να έχουμε επαναδασοποίηση σημαντικών περιοχών στην Ευρώπη. Προκειμένου η συμμετοχή των πολιτών στην καλά, καλά. Αποφάσεις. Θα σας σώσει το διάζωμα στη Βόρειο Εύβοια σας. Αφήστε. Λοιπόν, μη γελάτε, ξέρω τι λέω. Και εσείς καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω και οι Εύβοιώτες. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα, κύριε Λύκο, θα τα ξαναπούμε. Εγώ, να είστε καλά.